ότι ο παίκτης Ολυμπιακού δύο μέρες πριν με την Arsenal είχε ένα πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι του, αλλά κουράστηκε λιγότερο από μένα που είχα καλύτερη μικρότερο. Α, την ψυχολογία. Χέστηνα την ψυχολογία. Α, την ψυχολογία. Έχω, εγώ Ολυμπιακός, τρέχω περισσότερο πάνω κάτω. Transition, ανέβα κατέβα. Box to box, ανέβα κατέβα. Περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Εγώ κουράζομαι λιγότερο από τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια παθητική στάση στο παιχνίδι. Άνω τελεία. Και αυτό, Ρεσί, σαν κούραση στο παιχνίδι, με την, και πνευματική και σωματική. Γιατί το, η πνευματική κούραση ποια είναι? Το να περιμένω να δω πού θα πάει ο άλλος, να τον ακολουθήσω. Όταν ο ντέτεκτη παρακολουθεί, να πούμε, την κόμενα που θα πάει να πηδηχθεί και έβαλε ο σύζυγος και τα λοιπά, δεν κουράζει την κόμενα που πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Ο κόμενος, ο αυτός, ο κόμενος κουράζεται. Κουράζεται. Κουράζεται ο αυτός που παρακολουθεί. Δεν με παρακολουθείς, Κόκκινα. Αυτά λεπτομέρειες. Απλά σε πιάνει η τρέλα και με πιάνει τρέλα, γιατί ακούω από το πρωί τον Όλσεν και Όλσεν και Όλσεν. Σε βάλαν μέσα στα δίχτυα οι Γερμανοί με μισή ομάδα. Θέλω να πεις μόνος σου. Ρε, δεν θα κάνουμε διάλογο. Τι μου λέτε είναι για την άμυνα? Όχι, είναι δύο πράγματα. Άνω τη λέει. Ναι, είναι αμήνομαι και φεύγω. Μπράβο. Άντε, μπράβο. Στο θέμα αμήνομαι, ναι, ο ΠΑΟΚ πήγε καλά. Στο φεύγω. Απαράδεκτο. Άρα η άμυνα του είναι. Εσύ, ένα. Άρα η άμυνα του είναι παθητική. Ένα. Τώρα, από μία όση... ομάδα καινούργια. Ναι, ναι, τι. Μια ομάδα καινούργια. Βράσε με κανένα. Η οποία. Καινούργια, όλη μέρα μαζί είναι. Τρεις ώρες προπόνηση. Που θα, άμα κερδίσω την μπάλα. Με τη λογική σου να πάει για πρωτάθλημα. Όχι, ρε. Θα την πάρει ο Μπερμπάντοφ άμα τη χάσω. Ναι. Θα τη δώσει στον Ροντρίγκες και θα φύγει ο Μπερμπάντοφ στην επίθεση 30 μέτρα να στηρίξει με τον Μάκ και τον Κωνσταντινίδη εκπαιδευμένα. Ποιο θα τρέξει, τότε ρε. Το φοβήθηκε το παιχνίδι περισσότερο. Ποιο Μπερμπάντοφ. Ποιο Μπερμπάντοφ θα τρέξει, ρε. Εδώ φύγαν όλοι βιολογικά ερείπια και ο Μπερμπάντοφ, να πούμε, μπορούσε να κάνει σεξ τρεις φορές τη νύχτα. Ενώ ο Τζαβέλα, ο Σάμπο και οι υπόλοιποι. Τσεκαρισμένο αυτό που λέω. Ρε Κόκκινε, για μπάλα θα μιλήσουμε τώρα. Θες να μιλήσουμε για τη security που περάσανε τα βεγγαλικά. Θες να μιλήσουμε για το τρύπημα των Σουπεράδων στον ΠΑΟΚ. Γιατί θέλεις να μιλήσουμε, εδώ είμαι. Του προκαλέσανε. Περάσαν τα βεγγαλικά. Χαμπάρι δεν πήραν στη θύρα 7 και 8. Τα περάσανε, τα ανάψανε, μας ήσαν οι άλλοι. Άρισολέ, Άρισολέ. Γίνεται το 1-1 και μπουκάρουν οι 200. Και λέει είναι αλήτες, λέει οι 200. Είναι χαζοί οι 200. Ενώ αυτοί που άφησαν τις πόρτες να μπουν είναι έξυπνοι. Ένας και θα απολυθεί. Ποιος είναι? Ένας άνοιξε την πόρτα και θα απολυθεί. Ναι. Ναι. Θα απολυθεί ο ένας. Βεβαίως. Αυτός που την άνοιξε. Θα απολυθεί και ο άλλος τώρα μετά με τον Ολυμπιακό. Πώς θα απολυθούν με τον Ολυμπιακό? Ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό ξέρει τι θα γίνει. Άμα τους κάνει ένα γκολ ντουρμάς στη θύρα 4, ξέρεις τι θα γίνει. Να γίνει. Ναι, φίλε. Το ταμτάμ μου αράβησε το σε ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι. Το πιο πιθανό να δεις γκολ. Άσε με ρε καημένη τώρα. Εσύ δεν έλεγε ότι αυτό το χ δεν χαλάει ποτέ? Ποιο? Ολυμπιακό Ολυμπιακό. Και με την Ντόρτμουντ δεν χαλάει ποτέ. Και είναι και ευκαιρία να το κάνουν και φιλικό. Να πάνε να γλύψουν τώρα το Θεοδωρίδη, να στείλουν την Αλατζά, την τίσουν, να τη στείλουν εκεί πάνω στο Θεοδωρίδη, να πάει και κανένα καφέ. Αυτά έκανε ο Μπούζος, άμα θέλει να κάνει τον Παόξι. Πει θυσιάζω Αλατζά, πήγαινε. Πάνω, θυσίασε όπως θυσιάζει το κρυάρι στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Να πάρει την Αλατζά ο Μπούζος και να πάνε άκουδα, ρε, τα σάλια εδώ πέρα. Κύριε Θεοδωρίδη, γιατί. Λοιπόν, να πάει το σοφάκι απάνω, να το σοφάκι, ρε. Να τη στείλουν, να πάει και ο Μπούζος εκεί με τα σάλια να γλύφει εκεί κάτω, να το γλύψουν εκεί από πάνω μέχρι κάτω το Θεοδωρίδη. Να τους φάνε, να φάνε μια αυτή και γελάει, πώς γελάει, πώς γελάει. Το ψεύτικο γέλιο αρχίζει να κάνει. Να του ταρθεί το μάτσο εδώ 1-1. Να προηγηθεί ο Ολυμπιακός, να σοβαρήσει ο ΠΑΟΚ. Να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Και πάω κάρα να είμαστε στην Ευρώπη να συνεχίσει. Και είμαστε μια ώρα να χαρούν και τα χαϊβάνια οι Αργιανοί ότι κάνατε και καλά κατόρθωμα. Θα παίξουμε την κρύα φρύση αύριο με τον Κόκκε. Και θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.